Νομίζω ότι τώρα είναι κοντά μας ο κύριος Φορτσάκης. Καλησπέρα, είστε καλά? Καλησπέρα σας, πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι, ένα σχόλιο σας θα ήθελα για το ό,τι έχει υποθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, για το θέμα του που έχει να κάνει με το ολοήμερο σχολείο. Είχαμε και μία δήλωση από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ένα θέμα που βεβαίως ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ χιλιάδες οικογένειες της χώρας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές οικογένειες στη χώρα, πάρα πολλές οικογένειες στη χώρα. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την παιδεία των παιδιών μας και έχει να κάνει και με τον τρόπο που οι οικογένειες οργανώνουν τη δουλειά τους και την ημέρα τους. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν σε τρόπο ώστε να υποδέχονται τα παιδιά το μέγιστο χρονικό διάστημα και συγχρόνως να μπορούν και οι γονείς τα παιδιά να τα αφήνουν στο σχολείο, ιδίως τα μικρά παιδιά, και να μπορούν να ασχολούνται με το επάγγελμά τους απερίσπαστοι. Όπως ξέρετε, στη χώρα μας τα σχολεία, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν σε πολύ περιορισμένο ωράριο, το οποίο δεν εξυπηρετεί φυσικά τις οικογένειες. Το ζητούμενο ήταν το ολοήμερο σχολείο, το οποίο μπορεί να δώσει στα παιδιά ένα πλήρες πρόγραμμα γνώσεων και συγχρόνως να τα φιλοξενεί ένα μέγιστο διάστημα μέσα στην ημέρα. Άρχισε να εφαρμόζεται, εφαρμόστηκε σε πολλά. Ταυτοχρόνως και μια προετοιμασία, κύριε Φορτσάκη, γιατί το θέμα δεν ήταν αυτό που έλεγαν όλοι ξεκινώντας αυτός ο θεσμός, εν ολίγης να το πω έτσι, αυτό το ολοήμερο σχολείο, ήταν ότι δεν είναι ένα πάρκινγκ για τα παιδιά. Έτσι. Υπάρχει μια ουσιαστική, υποτίθεται, βοήθεια, δραστηριότητες, το ένα τ' άλλο και προετοιμασία. Αυτό το νόημα είχε. Όχι πάρκινγκ, όμως τα παιδιά μας δεν τα βάζουν στο σχολείο για πάρκινγκ. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Για να φτιάξουμε ενάρετους πολίτες. Αυτό ακριβώς. Μας τα λέει αυτά ο Πλάτωνας, ναι. 3.000 χρόνια πριν. Έτσι. Βάζουμε τα παιδιά μας εκεί για να διαμορφώσουμε χαρακτήρες με ήθος, με αρετή και με γνώσεις. Γιατί οι γνώσεις αυτό αποσκοπεί, στο να έχουμε πολίτες σωστούς, οι οποίοι θα μπορούν να συμπεριφερθούν με υπευθυνότητα και σε τρόπο ώστε να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τη χώρα μας δηλαδή. Οπότε, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχουμε και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και διαχρονική. Δεν γίνεται σε μια μέρα. Το ολοήμερο σχολείο εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, το οποίο αποσκοπεί στο να πετύχουμε ένα μέγιστο χρόνο απασχόληση τα παιδιά μας στο σχολείο, παραγωγικό όμως για τα παιδιά μας. Ναι. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, τι ολοήμερο σχολείο εδώ, όταν υπάρχουν και ξεκινάει η χρονιά πάντα με κενά στο διδακτικό προσωπικό και φτάνουμε και εγώ δεν ξέρω πότε για να καλυφθούν μέρος από αυτά, είναι ένα θέμα. Και αυτό, έτσι. Είναι δυστυχώς πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει το Υπουργείο θα είναι να περικόψει μία πρωινή ώρα από τα σχολεία, θα περικόψει και μία μεσημβρινή ώρα, να τελειώνει δηλαδή το σχολείο στη 1 αντί στις 2 και να αρχίσει στις 8 αντί στις 7 που θα μπορούσε να αρχίσει. Και συγχρόνως ζητά από τους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι εργάζονται για να κρατήσουν τα παιδιά μέχρι τις 4. Δηλαδή, έχουμε κατά συνέπεια μια κατάσταση η οποία σημαίνει ότι το σχολείο περιορίζεται δραστικά. Ναι. Ενοποιούνται όλα τα σχολεία σε αυτόν τον δίθεν ενιαίο τύπο ολοήμερου σχολείου και έχουμε μια σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας της παιδείας. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι το ακριβώς αντίστροφο. Να παραμείνουν τα ολοήμερα όπως ήταν, όπου είχαμε πετύχει να τα λειτουργούμε σωστά, και τα άλλα σχολεία σταδιακά να προσαρμοστούν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι επιτυχημένο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις από όλους, και από τους δασκάλους και από το κράτος, το οποίο θα δώσει περισσότερα χρήματα στην παιδεία, γιατί ξέρετε, και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μας, έπρεπε να δίνουμε περισσότερα στην παιδεία. Από αυτά που έχουμε, τα λιγότερα που έχουμε, έπρεπε να δίνουν όμως περισσότερα στην παιδεία και λιγότερα αλλού. Ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή το ΑΕ που δίνουμε στην παιδεία είναι χαμηλό. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε πολύ έντονη αντίδραση από πάρα πολλά συνδικάτα εν ώψη της ψηφοφορίας την Κυριακή. Κύριε Φορτσάκη, με το χέρι στην καρδιά, θα πηγαίνατε σε ένα από τα συλλαλητήρια αυτά? Θα πήγαινα. Θα πήγαινα, διότι ξέρετε, δυστυχώς οι λύσεις τις οποίες έχει επιλέξει η κυβέρνηση δεν είναι λύσεις που θα μπορέσουν να οδηγήσουν τη χώρα έξω από τη μιζέρια. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να έχουμε ένα μείγμα όπου κυρίως θα απελευθερώναμε τις δυνάμεις που μπορούν να δημιουργήσουν στη χώρα καινούριο πλούτο. Διότι από τον πλούτο θα προκύψει και η ανάκαμψη της χώρας. Δεν πρέπει να μοιράζουμε τη φτώχεια μας όλο και πιο αυστηρά. Πρέπει αντιθέτως να προσπαθήσουμε να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις εκείνες της κοινωνίας και της οικονομίας που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και νέο πλούτο για τη χώρα. Αυτό δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει. Δείτε τι έχει κάνει με τη Ρόδο αυτή την ώρα, που έκανε 10.000 στρέμματα αρχαιολογικά, την ώρα που εκεί ετοιμαζόταν να γίνει μια μεγάλη επένδυση.
Δείτε τι έκανε με τα 14 αεροδρόμια που ακόμα δεν τα έχει ιδιωτικοποιήσει. Δείτε τι έκανε με το Παγκαίο, με την εταιρεία που λειτουργεί εκεί. Παντού έχουμε μία αντίδραση της κυβέρνησης σε ό,τι απελευθερώνει την οικονομία και εμπιστεύεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι κρίμα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στον κύριο Άγγελο.